Πίσω από όλε τι συζητήσει για τη φτώχεια και τη μέτρησή τη, κρύβονται εντελώ διαφορετικέ απόψει για το τι ευθύνεται για τη φτώχεια. Ποιο φταίει, Φταίνει η φτωχή. Υπάρχει αυτή η άποψη. Υπάρχει η άποψη ότι καταρχήν η φτώχεια είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Ότι δεν μπορούν όλοι να, πηγαίνουν, να τα πηγαίνουν καλά στη ζωή του. Ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν α, λιγότερα ταλέντα, είναι πιο τεμπέληδε ευθύνονται για τις συνθήκες στις οποίες ζουν. Υπάρχει η εντελώς διαφορετική άποψη ότι για τη φτώχεια δεν ευθύνονται οι φτωχοί. Όπως και του ότι οι πλούσιοι δεν αξίζουν πάντα τον πλούτο τους. Ότι η φτώχεια είναι ένα υποπροϊόν της ίδιας διαδικασίας που οδηγεί στον πλουτισμό. Η πρώτη άποψη, η άποψη η οποία ουσιαστικά ρίχνει την ευθύνη της φτώχειας στους φτωχού, συνήθως είναι μια άποψη η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μόνη λύση για το πρόβλημα της φτώχειας είναι η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία. Όσοι τα καταφέρνουν στη ζωή τους, είτε γιατί είναι πιο δουλευταράδες, πιο έξυπνοι, πιο καπάτσι, έχουν υποχρέωση, ηθική υποχρέωση, χωρίς βέβαια να τους υποχρεώνει κανένας νομικά είτε με κάποιο τρόπο κρατικής παρέμβασης, μέσα από φιλανθρωπικές οργανώσεις να φροντίζουν τους μη Που είναι μη έχοντες, είτε επειδή είναι τεμπέληδες, είτε επειδή μπορεί να τύχησαν στη ζωή τους. Η δεύτερη άποψη που θεωρεί ότι για τη φτώχεια δεν ευθύνονται οι φτωχοί, είναι βεβαίως η άποψη η οποία συντάσσεται με την πρόταση για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες να α, καταπολεμούν τον αναρθολογισμό ο οποίος είναι, α, βρίσκεται μέσα στα θεμέλια του οικονομικού συστήματος της αγοράς και ο οποίος παράγει τη φτώχεια. Πρόκειται για μια τιτάνια σύγκρουση. Είναι η τιτάνια σύγκρουση που τουλάχιστον στους τελευταίους δυόμισι αιώνε χαρακτήρισε το πολιτικό σκηνικό. Αν θέλετε είναι η σύγκρουση μεταξύ της α, συντηρητικής παράταξης, της α, δεξιάς, και της αριστεράς. Είναι παράλληλα μια σύγκρουση, μια διαμάχη, η οποία οδήγησε και στην γένεση του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την άποψη ότι η φτώχεια χρειάζεται φιλανθρωπία. Για το συνδικαλιστικό κίνημα η φτώχεια χρειάζεται διεκδίκηση δικαιωμάτων από τη στιγμή που το συνδικαλιστικό κίνημα Ουσιαστικά θεμελιώνεται στην άποψη, στη δεύτερη άποψη, ότι οι φτωχοί δεν ευθύνονται για τη φτώχεια.